Συντάκτης Χρήστος Χαραλάμπους παρακολουθεί τις εξελίξεις, έχει μαζέψει πληροφορίες. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Να περάσει στο επόμενο στάδιο, στη λήψη δηλαδή μεθοδευμένων μέτρων, αφού η Τουρκία δεν καταλάβει από λόγια, κάλεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Κατά την άτυπη μεν ουσιαστική δε σύνοδο του Σύμπιου της Ρουμανίας, ο πρόεδρος Αναστασιάδης φέρεται να έθεσε τους ομολόγους του ενώπιον των ευθυνών τους, αφού νιώθει, είναι φανερό, το βάρος της δεύτερης τουρκικής εισβολής, η οποία ακόμη και σήμερα και παρά τον διπλωματικό μαραθώνιο, εδώ είναι η ουσία, μένει πρακτικά αναπάντητη. Όδιν εν όρος, καίτε και εν μην. Το λέμε αυτό γιατί το χειροπιαστό, αν μπορεί να λεχθεί έτσι, αποτέλεσμα της Συνόδου είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέλθει στο ζήτημα της λήψης των αναγκαίων μέτρων είτε στο έκτακτο Συμβούλιο 28 Μαΐου είτε ακόμη και στο προγραμματισμένο 20 Ιουνίου, παρακαλώ. Μέχρι τότε, ωστόσο, ο Πορθητής θα συνεχίσει την εντός εισαγωγικών δουλειά του, παρανομώντας όσο ποτέ άλλοτε στα κυπριακά ύδατα. Να παρακολουθήσουμε τι είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης και επανερχόμαστε. Την παρέμβαση μου έφερα παραδείγματα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για υποψήφια κράτη, αλλά για τρίτα κράτη, έλαβε συγκεκριμένες κυρώσεις για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, έχω κάνει εντονότατη την παρέμβαση όσον αφορά την παράληψη της Τουρκίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως υποψήφια χώρα έναντι ενός κράτους μέλους. Η επίκληση της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν τα θέματα αφορούσαν σε τρίτα κράτη, υπονοώντας βέβαια την υπόθεση της Κρυμαίας, Χρήστο, πού αποσκοπεί? Η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρήζανθε κυρίες και κύριοι, να επιβληθεί πολιτικά στην Τουρκία, οδηγεί τη Λευκοσία να απαιτεί πλέον, όπως έχει τη στήριξη, για να τραβήξει το χαλί όσο μπορεί βέβαια, κάτω από τα πόδια του Ταγίπ Ερτογάν. Αυτό που επιδιώκεται είναι να ακολουθηθεί το παράδειγμα της Κρυμαίας και οι Βρυξέλλες να συνενέσουν πέραν από τις ρητορίες πλέον και τα ευχολόγια σε πάγωμα λογαριασμών της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων Τράο αλλά και Τούρκων αξιωματούχων. Σκοπός, μαθαίνουμε, είναι πάνω απ' όλα να αποτραπούν ακόμη δυσμενέστερα τετελεσμένα. Αυτό που φοβίζει είναι η Τουρκία να προετοιμάζεται να κατεβάσει το γεωτρύπανο σε οριοθετημένα αλλά μη αδειοδοτημένα οικόπεδα. Είναι το 4 και το 5, δεν κάνω λάθος. Όσο βεβαίως οι Βρυξέλλες παραμένουν στις ρητορίες, άλλο τόσο η Τουρκία θα νιώθει ότι μπορεί να προχωρεί χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Σε πρώτο χρόνο, πάντως, γνωστοποιήθηκε το μεγάλο όχι της Λευκοσίας, τόσο σε συζήτηση για αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, αλλά και σε συζήτηση για φιλελευθερωποίηση της θεώρησης διαβατηρίων των Τούρκων υπηκών που απασχολεί πάρα πολύ τον Ερτογάν. Άρα όλα είναι στο τραπέζι, τίποτα δεν συμφωνήθηκε και τα σπουδαία, αν τελικά υπάρχουν τέτοια, Χρήστο, φαίνεται ότι παραπέμπονται για τον Ιούνιο. Ναι, στην ουσία συμφωνήθηκε ότι θα συμφωνηθούν μέτρα, κάτι που ήταν όμως συμφωνημένο από τον Μάρτιο του 2018. Παράλληλα, υιοθετήθηκε η διακήρυξη του Σύμπιου με τη δέσμευση των ηγετών για 10 δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ρητή αναφορά στην Κύπρο, πέραν του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνει ενωμένη έναντι όποιας απειλής. Και εδώ ακριβώς κολλάει, επιτρέψετε μου, το ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι τα πρακτικά μέτρα αντίδρασης που θα συζητηθούν σε επόμενη σύνοδο έχουν το καταρχήν πράσινο φως των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων κρατών, εξού και των παράς διμερών επαφών Αναστασιάδη με Γιούνκερ, Τούσκ, Μέρκελ, Μακρόν και όχι μόνο. Στις συναντήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε την ανάγκη, πέραν των μηνυμάτων που δυστυχώς κατά την έκφρασή του δεν λαμβάνει υπόψη η Τουρκία, να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρακτικά μέτρα. Να παρακολουθήσουμε εδώ, χρήσανθε, τη μόνη αναφορά που έγινε από τον Ντόναλντ Τούσκ στην Κύπρο, χωρίς καμία ανοίξη για λήψη μέτρων. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει κάποιος να συγκρίνει τι δηλώσεις γίνονταν στα συμβούλια στην υπόθεση της Κρυμαίας και πώς σήμερα τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.